θέμα το οποίο απασχόλησε τις τελευταίες εβδομάδες την πόλη μας και είναι το μεταναστευτικό. Ένα εθνικό και πανευρωπαϊκό ζήτημα στο οποίο έχει δεχθεί η χώρα μας πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ κονδύλια για να το αντιμετωπίσει και από τα οποία δεν έχει λάβει η αστυνομία ούτε ένα ευρώ, το οποίο είναι σημαντικό. Δυστυχώς, για να αντιληφθούν κάποιοι το μέγεθος του προβλήματος του μεταναστευτικού, τόσο οι τοπικοί φορείς όσο και η φυσική ηγεσία, έπρεπε να φτάσουν αυτοί οι 60 με 70 αλλοδαποί έξω από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου και να κατασκηνώσουν στον καζόν για να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος. Εμείς, από 7 Οκτωβρίου του 2017, με έγγραφο στην ηγεσία μας, τονίζαμε από τότε ότι τα κρατητήρια των τμήματων αλλοδαπών βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, αφού από τότε τμήματα αλλοδαπών με χωρητικότητα κρατηρίων 12 ατόμων είχαν από τότε 40 με 50 κρατούμενους. Επίσης, ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο δεν έχει αντιληφθεί κανένας είναι αφορά το αεροδρόμιο. Αυτή τη στιγμή οι συλλήψεις αλλοδαπών οι οποίοι επιχείρησαν να φύγουν από τη χώρα μέσα στο έτος 2018 με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα σε σχέση με το 2017 έχουν αυξηθεί στο, περίπου στο 400 με 450%. Πέραν από τις τεράστιες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, η πόλη αντιμετωπίζει και τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό. Όλοι θα θυμάστε ότι με τον νόμο Δένδια καταργήθηκαν οι 6.700 οργανικές θέσεις στην ελληνική αστυνομία. Οι 1.200 περίπου εξ αυτών αφορούσαν τη Θεσσαλονίκη. Παρόλα αυτά, και ενώ καταργήθηκαν οι συγκεκριμένες οργανικές θέσεις, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να έχει τις περισσότερες κενές οργανικές θέσεις, πέραν της Αττικής βέβαια, όπου αριθμούν γύρω στις 300 με 350 οργανικές. Εδώ όμως θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Εδώ υπάρχουν 8 ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται απευθείας στο αρχηγείο, όπου το 90 με 95% του προσωπικού τους, είναι από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, κατέχουν οργανικές θέσεις της Θεσσαλονίκης, αλλά υπάγονται απευθείας στο αρχηγείο. Αριθμητικά, για να το καταλάβετε, ότι αυτοί οι 700 περίπου αστυνομικοί δεν είναι στη δικαιοδοσία του εκάστοτε Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε στην αστυνόμευση της πόλης, ούτε στα μέτρα της πόλης. Και είναι επιφορτισμένοι με όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και αν πραγματικά θέλουμε όλοι να σταματήσει η δράση των συγκεκριμένων ατόμων, να αφήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα έξω τις ιδεολογικές τους αντιλήψεις και τον τρόπο σκέψης τους, να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να αποφασίσουν αν πραγματικά θέλουν η αστυνομία να αντιμετωπίσει τα συγκεκριμένα άτομα. Γιατί να είστε σίγουροι ότι η αστυνομία μπορεί να τα αντιμετωπίσει και να τα οδηγεί στη δικαιοσύνη τα συγκεκριμένα άτομα. Οπότε, συμφωνούμε με την πρόταση η οποία κατατέθηκε και σε προηγούμενο διάστημα από την Ομοσπονδία, ώστε να χαρακτηριστούν ιδιώνυμα όλες οι επιθέσεις τις οποίες δέχονται οι Έλληνες αστυνομικοί και να δούμε εν συνεχεία αν θα τολμήσει κανένας να επιτεθεί σε Έλληνα αστυνομικό. Το μόνο που έχω να κάνω είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα στην πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία δεν θέλουμε να δει με στραβό μάτι τη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου, αλλά να την πάρει σαν μια κραυγή αγωνία των αστυνομικών οι οποίοι βρίσκονται έξω στο δρόμο και είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια των πολιτών.